Γεια σας! Επιστρέψαμε με νέο βίντεο σχολιασμού ταινίας Disney, η οποία δεν είναι Disney, απλά η Disney την εξέδωσε και είναι της Pixar. Θα σχολιάσουμε τον Μπαμπούλα ΑΕ, Monsters Inc. Η ταινία μας βγήκε το 2001 από την Pixar με σκηνοθέτη τον Pete Docter και οι main ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους είναι ο John Goodman, ο Bill Crystal και ο Steve Buscemi. Και κρατάει μια μισή ώρα. Στη ταινία παρακολουθούμε δύο φίλους οι οποίοι εργάζονται στην βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το θέμα είναι όμως ότι είναι τέρατα, όλοι είναι τέρατα, και η ενέργεια δημιουργείται με τις κραυγές των παιδιών που τρομάζουν. Γίνεται μια ανατροπή γιατί ένα παιδί ξεφεύγει ουσιαστικά από το δωμάτιο του, της. Το δωμάτιό της. Και τελικά την αναλαμβάνει, την επιστροφή δηλαδή στο δωμάτιό της, ο Σάλιβαν και ο Μάικ Βαζόφσκι, δηλαδή αυτοί οι δύο φίλοι. Και σε αυτή την ταινία, επειδή είναι παλιά, έχουν τους τίτλους στην αρχή της ταινίας. Και δεν απλά εμφανίζονται μαζί με κάτι σκίτσα όπως άλλες ταινίες, αλλά έχει animation, δηλαδή έχει κάτι κουτάκια που βγαίνουν κάτι πράγματα από μέσα και ξερνάνε τα γράμματα που σχηματίζουν τις λέξεις. Και είναι πολύ όμορφο και όλα τα χρώματα και το πώς είναι σχεδιασμένο είναι πολύ satisfying για μία ακόμα φορά. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πάντα μου τραβούσε ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τίτλοι στην αρχή έχουν εντελώς διαφορετικό στυλ με την υπόλοιπη ταινία, δηλαδή ναι. Είναι σαν ξεχωριστό πράγμα. Ναι. Εντελώς ξεχωριστό πράγμα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ταινία από μόνη της το στυλ που υπάρχει στους τίτλους. Αυτό, μπράβο. Ναι. Ναι, και είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια την ταινία και είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει αυτό το intro και το βρίσκω, το είπα, πάρα πολύ satisfying, μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω και το πώς τα ξερνάνε τα γράμματα και σχηματίζονται και μετά γίνεται αυτή η μετάβαση από το intro στην πρώτη σκηνή της ταινίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο άλλο μας θέμα τώρα που είναι η μουσική, στο intro παίζει μια μελωδία η οποία είναι, θυμίζει κάπως jazz ήχους, ακούς κάτι σαν τρομπέτα, δεν είμαι σίγουρη τι όργανο είναι, απλά πως τα άκουσα, ακούγεται κάτι σαν τρομπέτα, λίγο σαξόφωνο και είναι πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετικός αυτός ο ήχος και ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή την αρχή. Και γενικά στην ταινία υπάρχουν τέτοιοι ήχοι, jazz ήχοι, έτσι, τρομπέτες, λίγο πιο soothing ήχοι και είναι πολύ διαφορετικό από άλλες ταινίες που έχουμε δει μέχρι στιγμής και παλιές ταινίες της Disney, της Pixar και παιδικές ταινίες και θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ ωραία και με το όλο θέμα της ταινίας που είναι αυτά τα τέρατα με διαφορετικά σχήματα και διαφορετικά χρώματα. Νιώθω ότι η ταινία κάπως αντιπροσωπεύει αυτό το funkiness και όλο αυτό το περίεργο και έτσι τρελό που είναι αυτά τα τέρατα και είναι πολύ ωραίο. Η μουσική είναι αρκετά καλή και αυτό που είπαμε λίγο διαφορετική, γιατί δεν είναι σύνηθες να βλέπεις αυτό το jazz και τα λοιπά. Γιατί ναι μεν υπάρχει η main μελωδία η οποία είναι εντάξει λίγο πιο πολύ σαν ορχήστρα που εμφανίζεται κυρίως στην κορύφωση όταν γίνεται κάτι πολύ έντονο, αλλά η μουσική πάντα τονίζει την σκηνή, δεν την κυριαρχεί. Πάντα δηλαδή υπάρχει στο background, στο εκεί πίσω και την ακούς και κάνει πιο έντονα τα συναισθήματα που νιώθεις. Δηλαδή εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά είχε μια σκηνή που έτρεχαν, προσπαθούσαν να ξεφύγουν από κάποιον, δεν θυμάμαι, και έπαιζε μόνο τον μπάσο, ξέρω εγώ. Και ήταν πολύ έτσι του. Και ταιριάζε τέρμα, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Δηλαδή, ένιωθες ότι και εσύ τρέχεις κάπου, ότι προσπαθείς να ξεφύγεις. Βγάζει όχι μόνο τα συναισθήματα που νιώθεις τα κάνει πιο έντονα, αλλά και τα συναισθήματα των ηρώων τα κάνει πιο έντονα. Δηλαδή νιώθεις ό,τι νιώθει ο χαρακτήρας. Πάνω στο κομμάτι που ανέφερα για τα χρώματα και τα σχήματα των τεράτων στην ταινία, γενικά η παλέτα των χρωμάτων σε όλη την ταινία είναι έτσι πάλι πολύχρωμη, αλλά όχι σαν ουράνιο τόξο τέτοιο πολύχρωμο όπως η ταινία του Elf που είχαμε σχολιάσει τα Χριστούγεννα. Είναι πιο funky.
αυτό που είπα και πριν, είναι πολύ έντονα αυτά τα χρώματα, μπλε, ροζ, πράσινο. Νομίζω κυριαρχούν πολύ αυτά τα χρώματα. Είναι σαν... πώς να το πω, πώς... με τι να το παρομοιάσω. Καραμέλες. Ίσως. Σακούλα με ζαχαρατά. Ίσως, ναι, κάπως έτσι. Όσο αφορά τη δομή της ταινίας, η αρχή μας άρεσε αρκετά, πολύ. Γιατί μας κάνει την έκθεση όλου του κόσμου και όλης της κατάστασης γενικά που υπάρχει στον κόσμο των τεράτων με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μας συστήνει τους ήρωές μας, τους βασικούς, και παράλληλα δείχνει και την πόλη τους, πώς λειτουργούν τα τέρατα και γενικά πώς είναι η πόλη. Μετά πάνε στη δουλειά και ουσιαστικά μας δείχνουν μία μέρα, μία καθημερινή μέρα στη ζωή αυτών των βασικών ηρώων. Και μετά πάνε στην βιομηχανία που δουλεύουν, μας δείχνουν πώς ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν τη δουλειά, πώς γίνεται η δουλειά, τι γίνεται αν κάτι πάει λάθος. Είναι και καλά μια καθημερινή μέρα, αλλά μας τα δείχνουν όλα. Τι μπορεί να συμβεί, πώς μπορεί να συμβεί, τι κάνουν, τι δεν κάνουν και όλα αυτά μαζί. Απλά εγώ πρέπει να πω ότι παρότι όλο αυτό, δηλαδή η πόλη, αυτή η καθημερινή ζωή, η καθημερινή μέρα ας πούμε, είναι τέλεια δημιουργημένο και σκηνοθετημένη. Η αρχική σκηνή, που ήταν τα 2 πρώτα λεπτά πριν περάσουμε στους ήρωές μας, ήταν λίγο ομή, αλλά και... όχι, και ανούσια ίσως θα έλεγα, δεν χρειαζόταν, και λίγο χαζή. Δεν ξέρω πώς να... δηλαδή ό,τι πληροφορεί λαμβάνουμε από τα 2 πρώτα λεπτά άνετα μπορεί να ενταχθεί πιο ομαλά στα υπόλοιπα, δηλαδή σε αυτό τη καθημερινότητα που μας δείχνουν. Μας εντυπωσίασε πολύ λοιπόν η αρχή της ταινίας, και ως σύνολο η ταινία θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη ταινία. Έχει χιούμορ, έχει σοβαρές σκηνές, έχει συγκινησιακές στιγμές, άξιον, περιπέτεια και τα έχει όλα αυτά ισορροπημένα. Τίποτα δεν είναι παραπάνω, τίποτα δεν είναι λιγότερο, έχει απ' όλα. Έχει μια αρχή, μέση, τέλος που έχει μια ωραία κλιμάκωση. Ξεκινάμε έτσι απλά, μας δείχνουν την ημέρα, γίνεται κάτι, μετά προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, είναι η δράση μετά και τέλος... Το αποτέλεσμα και το πώς εξελίσσεται η ταινία, και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη ταινία από κάθε άποψη. Έχοντας δει τώρα τη ταινία λίγο πιο μεγάλος, αντιλήφθηκα πόσο σοβαρή είναι, δηλαδή η ηθοποιία, η σκηνοθεσία κτλ. Και η μουσική που αναφέραμε, άνετα θα μπορούσε να δουλεύει σε μια ταινία για μεγάλους. Πάνω στο θέμα της ταινίας, μένα αυτό που μου άρεσε αρκετά ήταν η αλλαγή στη συμπεριφορά του Σάλι. Στην αρχή είναι έτσι ο top scarer, έτσι δυνατός, τρομακτικός, πάρα πολύ τρομακτικός, δεν μπορεί τα παιδιά, είναι έτσι ένα τέρας. Και μετά όταν συναντάει την Μπου, εντάξει στην αρχή λίγο είναι πολύ μη μαγγίζει, σε φοβάμαι, θέλω να σε τρομάξω, να σε επιστρέψω πίσω, να μην σε ξαναδώ. Καταλήγει να τη συμπαθεί, και όχι απλά να τη συμπαθεί, είναι... θεωρώ ότι παίρνει και μια πατρική φιγούρα απέναντί της, μια πατρική στάση. Την συμπεριφέρεται σαν πολύ δικό του, σαν παιδί του. Την νοιάζεται, δεν ξέρω αν την αγαπάει, αλλά σίγουρα την νοιάζεται πάρα πολύ και θέλει να την έχει κοντά του και να την επιστρέψει σπίτι. Και γενικά να μην την χάσει από τη ζωή του. Και είναι πολύ ωραίο. Ωραία αυτή η αλλαγή στο χαρακτήρα του. Είναι πολύ καλό character development. Πάνω στην εξέλιξη του Σάλι, του χαρακτήρα, όπως είπε η Σοφ, εγώ αντιλήφθηκα την ταινία ότι περνάει το μήνυμα του ότι κάτι που μας αρχικά μπορεί να μας τρομάζει ή να μη μας φαίνεται καλό για μας, δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια έχθρα, μπορεί εν τέλει με μια διαφορετική προσέγγιση να φέρει καλύτερα αποτελέσματα και να είναι και καλό. Όχι απλώς για μας, αλλά γενικά για τα πάντα. Γιατί στην αρχή της ταινίας τα τέρατα φοβούνται τα παιδιά, τα θεωρούν τοξικά.
Και τα αντιμετωπίζουν, κυριολεκτικά. Και τα αντιμετωπίζουν με την έχθρα ότι ναι, μεν μας παρέχεται ενέργεια, αλλά η ενέργεια αυτή παρέχεται τρομάζοντας σας. Τρομάζοντας σας. Και τελικά ο Σάλι, παρότι αυτό που νομίζει ότι είναι τοξικό το παιδί, μετά ακριβώς το έχει σαν παιδί του, σαν δικό του, και αναπτύσσει συναισθήματα και εν τέλει το συμπαθεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανακαλύπτει ότι το να κάνεις να γελά το παιδί δημιουργεί περισσότερη ενέργεια. Δηλαδή, ένα θετικό συναίσθημα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από ένα αρνητικό. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο αυτό. Και νομίζω, καλά, προφανώς σίγουρα υπάρχουν ανάμεσα λίγο κάποια άλλα μηνύματα, μικρότερα, μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω το κύριο είναι αυτό, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και με μια άλλη οπτική γωνία. Να δεχόμαστε πράγματα. Και αυτή η θετική προσέγγιση, ότι πολλές φορές δημιουργεί καλύτερα αποτελέσματα από μια αρνητική εχθρική προσέγγιση. Ένα ίσως τελευταίο σχόλιο είναι ότι, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλήφθηκα, το ένιωσα, ότι στη διάρκεια της ταινίας, στο πρώτο μισό της ταινίας, που ακόμα μας δείχνει τον κόσμο και πρέπει να γίνουμε οικοί με αυτό, μας αναφέρει πολλά πράγματα που θα γίνουν μετά στην εξέλιξη της ταινίας. Ή αν όχι, αν δεν μας τα λέει, μας τα δείχνει, δηλαδή μας παρουσιάζει κάποια αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μετά. Ή κάποιους χαρακτήρες. Ή κάποιους χαρακτήρες, ναι. Αλλά οι χαρακτήρες, okay, δεν αλλάζουν. Κάποια από τα αντικείμενα που μας δείχνουν, μηχανήματα ας πούμε, μας τα δείχνει, βλέπουμε πώς λειτουργούν και μετά δεν εμφανίζονται ας πούμε μέχρι το τέλος της ταινίας, όπως αυτή η μηχανή για να χαλάσει τις πόρτες των παιδιών, που μας τα δείχνει στην αρχή, που μας λέει τι συμβαίνει όταν κάτι πάει λάθος, και μετά μας το δείχνει στο τέλος της ταινίας, που πρέπει να καταστρέψουν την πόρτα της Μπου για να μην ξανασυμβεί αυτό, και τέλος πάντων να μην ξαναεμφανιστεί αυτό το παιδάκι μέσα στο κόσμο τους. Βαθμολογία. Εγώ πιστεύω αυτή η ταινία είναι μια ταινία την οποία μπορείς να την δεις σε όλες τις ηλικίες, γιατί είναι αρκετά σοβαρή για τους μεγάλους και ταυτόχρονα αστεία για τους μικρούς. Οπότε θα βάζα... Και γενικά είναι... It holds up still after so many years. Θα βάζα 8 ή 9. Α. Και εγώ, για τους λόγους που είπα, κυρίως για το ότι είναι μια πολύ ολοκληρωμένη ταινία και η μουσική, παρότι δεν κυριαρχεί σε κάθε σκηνή όπως είπαμε, είναι πολύ ξεχωριστή σε σχέση με άλλες ταινίες και είναι πολύ θετικό και το θυμάσαι. Δηλαδή, εμείς τώρα μας έκανε εντύπωση για αυτούς τους λόγους και για όλα τα υπόλοιπα. Και εγώ νομίζω να 8 θα την βάλω ή 8,5. Αυτά. 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 Κεράκι. Monster Inc. Και τώρα πώς θα την πάρει, θα είναι εντελώς κουνημένη και λάθος. Γεια σας. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Η ταινία μας βγήκε το 2021 από την Pixar, όπως είπαμε. 2021. 2001. Ξένη μύτη μου. Αυτά θα πεις. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει. Μπορείτε να έχετε παρατηρήσει ότι η Σοφία σχολιάζει κάθε φορά τους αρχικούς τίτλους σε κάθε ταινία που σχολιάζουμε. Εντάξει. Έτσι μίλησες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι να... Είναι ωραίοι. Πολύ ωραίοι. Έκφραση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο. Έκθεση.